κάποιος δεν ήξερε ακριβώς τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Ένα πράγμα ήταν όμως σίγουρο, μετά θα ήταν όλα διαφορετικά. Στο στάδιο αυτό υπήρχαν 70.000 άνθρωποι που ζητοκράβγαζαν ενθουσιασμένοι. Κανένας Έλληνας δεν ήθελε να το χάσει αυτό. Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Υπάρχουν στιγμές που όλοι ξαφνικά ξεπερνάνε τον εαυτό τους. Ξαφνικά είσαι ανίκητος. Την ίδια χρονιά είχαμε γίνει πρωταθλητές του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και λίγο πριν, παραλίγο να κερδίσαμε και την Eurovision. Κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει. Ατέλειωτες επιτυχίες. Κανένας δεν ήξερε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά τίποτα δεν μπορούσε πια να μας σταματήσει εμάς, τους Έλληνες. Όπως λένε, the sky's the limit. Και εδώ λοιπόν όλα ξεκίνησαν. Στις 13 Αυγούστου του 2004. Augustus 2004. Geen Griek zal die datum ooit nog vergeten. Vanaf dat moment zou het alleen nog maar beter kunnen gaan. Maar wij weten inmiddels hoe dat sprookje afliep. In 2009 spatte de ballon uit elkaar. De Grieken hadden op veel te grote voet geleefd. Ze hadden gelogen over de hoogte van hun schulden. De EU wilde alleen nog maar helpen als er gigantisch bezuinigd zou worden. Daarop stortte het land in een diepe crisis. Het sprookje van 2004 bleek gebaseerd op drijfzand. Ναι, καλά κύριε Μακ. Τρίψω στη μούρη μας πάλι ότι είμαστε τόσο βλάκες το 2004 και τόσο απίστευτα αφελείς. Ξέρεις, κάθε μέρα ακόμα έρχεται κόσμος εδώ, στον τόπο της Ολυμπιάδας. Λες και είναι τόπος προσκυνήματος. Κάθε μέρα θυμάται ο κόσμος εδώ με περηφάνεια τη στιγμή που όλα έδειχναν ότι η Ελλάδα θα βάδιζε προς ένα χρυσό μέλλον. Αλλά στάσου, δεν το θυμόμαστε τον τύπο αυτό. Αυτός που μόλις έκατσε εκεί. Λες να είναι αυτός. Ναι, όντως είναι αυτός. Μπράβο στα κότσια σου, γερό Παπακωνσταντίνου. Εσύ πραγματικά έχεις πολύ μεγάλο θράσος. This is where I was sitting in the opening ceremony of the 2004 Athens Olympic Games. A magical night, an absolutely incredible experience. I had no idea that 6 years down the road, some people would call me the most hated man in Greece. Πώς γίνεται κανείς the most hated man in Greece? Ο Παπακωνσταντίνου μόλις είχε γίνει υπουργός οικονομικών και αναγκάστηκε το 2009 να παραδεχτεί ότι η Ελλάδα ήταν σχεδόν έτοιμη για πτώχευση. Όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά. Ο Παπακωνσταντίνου ήταν που υποσχέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει δραστικά μέτρα λιτότητας. Σε όλη τη χώρα, άνθρωποι ξαφνικά έχασαν τη δουλειά τους, την επιχείρησή τους, τις οικονομίες τους ή τη σύνταξή τους. Ήμασταν έξαλλοι. Εδώ πρέπει να ήταν που ο Παπακωνσταντίνου πήρε τη μοιραία απόφαση να ανοίξει τα χαρτιά του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. This is perhaps the most important room in the ministry. It's the minister's conference room. We also call it the portrait room because you have the portraits of all the finance ministers of Greece from 1974 to today. And I remember the first time I walked into this room and we had these meetings, I was looking at these portraits here and I was thinking, first of all, that this is many ministers. The average time that the minister stayed in office was less than 2 years. So my time would be short also. And I was also thinking that given how bad the fiscal situation was, maybe
next to each portrait, there should be a little sign. How much was the deficit when you came in, and how much was the deficit when you left? Λοιπόν, στο τραπέζι αυτό πρέπει να έμαθε για πρώτη φορά από τους υπαλλήλους πόσο άθλια ήταν η κατάσταση. Προσπαθώ να φανταστώ το σκηνικό. Οι υπάλληλοι να στριφογυρίζουν άβολα στις καρέκλες τους, φορώντας χωρίς αμφιβολία τα γαλάζια τους στα πουκάμισα με λεκέδες από υδρότες στις μασχάλες, επειδή ήξεραν ότι συνέχεια θα τους ξαναέκαναν την ίδια ερώτηση. Every time I would say, okay guys, is this it? Are there any more bad news? And there was silence. And then somebody would raise their hand and say, Minister, there's also one more thing. And then this new skeleton would come out of the closet. There was this deficit in a pension fund that we had not accounted for, which added an additional billion to the overall deficit. So it all added up like this. And the gap between what was being officially reported, which was a deficit of 6%, initially 2% and then slowly 6%, and the true deficit, which was 15%, so 2.5 times bigger, that's just enormous. I think we're all in the same boat, each country with its own character. And I think that the response by the European Union... But in any case, we will certainly activate the mechanism. We're looking at everything. I gave a press conference in another room to a huge number of both Greek and foreign correspondents, because Greece was the center of the world at that point. The euro depended on how Greece was going to fare. And one of the Greek journalists, one of the British journalists said, how do you feel being the most hated man in Greece today? And to be honest, I was shocked by the question, because that's not the way I was looking at it. It had not occurred to me that things had gotten so bad that I would end up being the scapegoat for all this. Φυσικά έγινε εκείνος ο αποδιοπομπαίος τράγος, αφού έσπασε την ελληνική παράδοση των προχατόχων του, που για χρόνια απέκρυψαν τους πραγματικούς αριθμούς. Ο Παπακοσταντίνου, λοιπόν, μας αποτελείωσε τα όνειρά μας. Επομένως, ναι, φυσικά, εκείνος έφταιγε για όλα. People prefer to blame us for doing the... for, as I say, for stopping the music and saying the party's over, guys. Rather than all the people in the past that piled debt upon debt upon debt and created this monster that we had to deal with. Για πολλούς από εμάς, η ζωή έγινε πανάκριβη και αβίωτη. Ένας στους τέσσερις Έλληνες ήταν άνεργος. Και έτσι ξαφνικά, είδαμε μια απελπισμένη γυναίκα που απειλούσε να πηδήξει από το μπαλκόνι όταν έχασε τη δουλειά της. Και έναν 77χρονο φαρμακοποιό που αυτοπυροβολήθηκε μπροστά από τη Βουλή επειδή, όπως είχε γράψει στο σημείωμα αυτοκτονίας του, δεν ήθελε να ψάχνει στους σκουπιδοτενεκέδες για φαγητό. Then later on, also your fellow politicians started blaming you. Yes, the opposition blamed us and pretended they were easy solutions because they were the ones in the previous 5 years that had spent like there was no tomorrow, that kept giving rises to their friends and jobs and handouts. They were responsible, and part of my own party before that was also responsible for the situation. So the old guard of my own party was not happy about the fact that we were opening all the cupboards, seeing what was there, because part was also their own skeletons. And remember, at least in Greece for a very long time, politicians lived through this give and take. You know, I buy your vote, and I promise to give something down the road. So this was finished. Thank you.
διαλέξα τον να κάνει τσάρκα, ο πιο μισητός άντρας της Ελλάδας. Περπατάει στην πλάκα, την παλιά συνοικία κάτω από την Ακρόπολη. Και τώρα, μετά από χρόνια, ακόμα δεν αισθάνεται άνετος όταν πάει να κάτσει σε μια καφετερία. Αν και η νεότερη γενιά, μάλλον δεν θα το θυμπάται πια. Αυτοί όμως που δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ είναι οι παλιοί πολιτικοί, αυτοί της αντιπολίτευσης. Αλλά ιδιαίτερα αυτοί του δικού του του κόμματος. Αυτοί δεν θα τον συγχωρέσουν ποτέ για την ειλικρίνειά του. The political system has one goal above everything else, self-preservation. Your typical politician wants to get re-elected. A lot of my fellow cabinet members had been in various cabinets for the last 30 years of their lives. They had been MPs for longer than they remembered. They had gotten used to a way of life. Suddenly that way of life was over. I always think here in your country, politics is more about emotion and reason. Yes, and looking back, when I see myself, I see, for example, videos when we announce the measures. And I ask myself, what would you have done differently? Mm-hmm. And sometimes I think my tone was wrong. My tone was perhaps too didactic, too cold, too much, this is what needs to be done, without enough understanding and empathy of the fact that, you know, right or wrong, this completely upset people's lives. Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εγώ πολύ καιρό πίστευα ότι αυτός ο ψυχρός, ο ξενέροντος Παπακωνσταντίνου, έπρεπε να τιμωρηθεί για ό,τι έκανε στους Έλληνες. Από την άλλη πλευρά όμως, οι έξι υπουργοί που ανέλαβαν μετά από αυτόν, πάλι τα έκαναν σαλάτα. Αλλά ίσως να φταίει το άτομο. Αλλά φταίει κάτι στον τρόπο που εδώ και χρόνια κυβερνήσαμε τη χώρα. Τα ρουσφέτια, η διαφθορά. Ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από εκεί. Remember the moment that you went to Walter Bosch and told him about the new figures? Yes, he said, George, shouldn't someone go to jail for this? That was his response. And it was a natural response to have. To my mind, all these years after, the biggest question for Greece at the moment is, did we understand what happened? Are we in agreement on the main reasons of why we got ourselves where we got? Yes, Europe is also to blame, no question, but it is the way that the political system operated for many years, which created the deficits in which everybody else participated. Tja, wat zou het mooi zijn als de Grieken zouden beseffen dat het systeem van vriendjespolitiek afgelopen moet zijn. Maar een beetje zelfinzicht zou ook aan de kant van de rijke EU-landen zoals Duitsland en Nederland niet misstaan. Want die brachten met hun meedogenloze bezuinigingseisen het land aan de rand van de afgrond. De Griekse onderhandelaars konden geen kant op. Die hadden het gevoel dat ze op hun tweedehands brommertje een te nauw straatje inreden, terwijl van de andere kant een Duitse tientonner met Merkel aan het stuur recht op hen afdende. Και όλοι ξέρουμε ποιος κάθε φορά θα στριμώχνεται στην άκρη. Ο Έλληνας φυσικά. Αλλά μη μας υποτιμάτε, πάντα βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους να βγάλουμε κανένα έξτρα φράγκο. Αλλά ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να σας εξηγήσω τις δύο πιο σημαντικές ελληνικές λέξεις. Φακελάκι. Κυριολεκτικά σημαίνει μικρός φάκελος. Αλλά εδώ πρόκειται για μικρό φάκελο με κάποια χρήματα. Μου φαίνεται το λέτε σμίρχελτ. Μίζα. Περιέχει αναφορά σε χρήματα που δίνονται κάτω από το τραπέζι. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για δωροδοκίες μεγαλύτερης κλίμακας. Τη δωροδοκία την έχουμε ψωμοτήρι εδώ. Όλοι το κάνουν. Σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε αυτό το βιντεάκι στο YouTube του Κονίλο, ενός εξαιρετικά δημοφιλούς vlogger στην Αθήνα.
Σου αρέσει η Ελλάδα. Μ' αρέσει η Ελλάδα. Μ' αρέσει η Ελλάδα. Ωραία είναι η Ελλάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Μ' αρέσει, ναι, η Ελλάδα. Ναι, μ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Εννοείται. Πολύ μ' αρέσει. Έχετε δίπλωμα οδήγηση? Όχι, όχι ακόμα. Θα βγάλετε? Σίγουρα. Θα τα δώσει για να πάρει πιο εύκολα το δίπλωμα? Μόνο έτσι το παίρνει πλέον. Πρέπει να λαμβάνει. Και με την πρώτη. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι θεσμός, όπως είναι θεσμός να λαδώνει στον εφοριακό, να λαδώνει στον οποιοδήποτε κρατικό υπάλληλο. Και οι περισσότεροι κρατικοί υπάλληλοι δυστυχώς λαδώνονται. Θα λαδώσεις? Το σκέφτομαι σοβαρά. Και υπάρχουν και κάποιοι εξετασίες που γίνανε και σου λένε: αν δεν με λαδώσεις, δεν σε περνά. Θα σε κόβω μέχρι να με λαδώσεις. Στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα, δηλαδή το πιο γραφειοκρατικοποιημένο. Γενικά τα φακελάκια δεν είναι σωστά. Yeah. Αν και έχω δώσει στη γιατρό. Στη γιατρό. Ή πληρώνει και ασχολούμαι, ή δεν πληρώνει και είμαι ο τέρμα χασάπ. Και λάξει του γιατρού και μου βάλει να μου αφήσει κάποια λαμπίδα μέσα για να του δώσω φακελάκι, είσαι καλά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να λαδώνει. Πριν τη ζωή του αλουνού από αυτό, δεν λαδώνει του γιατρού. Δεν παίζει με αυτά. Πάρε ένα φακελάκι. Θέλω να πείτε στο βίντεο ότι δεν είναι σωστό να λαδώνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να λαδώνει. Τι να κάνουμε, τότε να μοιράζομαι φακελάκια όπου θέλαμε. Θα σου δίνω και εγώ τώρα φακελάκι, θα σου λέγα βάλε με στο βίντεο. Θα δίνω εγώ ένα φακελάκι. Και θα σου δώσω ένα. Πάρε. Είναι καλό να δίνετε φακελάκια. Αξιοκρατικά να δουλεύετε. Είστε το ειδωλό μου. Το κάνουμε γύρισμα να πούμε και μου κάνει κάτσε. Δεν περίμενα λεπτό να πούμε. Δεν χρειάζεται να κερδίσει. Πρέπει να κάτσε να την τελειώσει. Ναι. Τι έγινε? Je kunt erom lachen natuurlijk, maar het verlamt het land wel. Als je een lijst zou maken van landen met de minste corruptie, staat Denemarken bovenaan. Nederland is 8e, maar Griekenland staat op nummer 60. Dat was altijd al zo, ook in 2004. Toen kwam bij de organisatie van de Spelen ook al de ene omkoopzaak naar de andere aan het licht. Ναι, και τυχαία, τότε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο δωροδοκίας ήταν πλεγμένη η εταιρεία Siemens. Άρα και αυτοί οι Γερμαναράδες ξέρουν από δωροδοκίες. Κι όμως, σιγά σιγά αλλάζουν κάποια πράγματα. Υπάρχει τώρα μια ιστοσελίδα που δηλώνει στις δωροδοκίες. Της Χριστίνας Τρεμόντου. I think corruption exists everywhere. In Greece, it exists in our everyday life. It exists in more simple ways. It exists when you try to get medical attention, when you try to get a driver's permit, when you try to live your life as a normal citizen. It sort of permeates your everyday, day to day. And that's what makes it very different. It exists at the top, but it also exists at the very, very bottom. So I almost feel that the average Greek citizen has sort of accepted his or her fate because that's how it's always been done for decades. And I feel that at some point, there will be a moment when we start speaking up about these things, but we're not there yet. And collective action needs to happen, and it needs to happen soon. And if it hasn't happened now after the crisis, I'm not quite sure when it will. And that's what's really, really worrying. Well, there are a few lone fighters like Nikos Kaklamanakis. You can't be alone though, and hopefully, Nikos will inspire because he is a public icon. He is a symbol of a golden era of Greek victory in the Olympic Games and of this. 2004 was everything, and Nikos was a symbol of that era. There was not one empty seat. Η μητέρα μου βρισκόταν εδώ, οι ομογενείς από την Αυστραλία, ο πατέρας μου, η οικογένειά μου, όλοι. Ήταν μια μοναδική στιγμή. Όσο πιο ψηλά ανέβαινες, τόσο πιο πολύ είχε την τάση να κινείτο. Όσο πιο πολύ λοιπόν πατάγες, τόσο πιο μεγάλη επιστροφή είχε. Όταν ανέβηκα πάνω, επειδή είχα ενδοεπικοινωνία, και είχα καταλάβει ότι είχα φτάσει πιο νωρίς, μου λένε Νίκο. Και οπότε περίμενα. Και κάποια στιγμή γύρισα, καταλάβαινα ότι έρχεται ο βωμός προς εμένα, γιατί άρχισε να υπάρχει το κρεσέντο, η κορύφωση της μουσικής. Οπότε εκείνη τη στιγμή ακούω, Νικόλα, τώρα είναι η στιγμή, πάμε. Η στολή μου ήταν πυρήμαχη, ήταν μια ειδική, διαφορετική από όλους τους λαμπαδιδρόμους. Αν θυμάμαι καλά,
στιγμή που αισθάνθηκα στην κορυφή του πλανήτη. Δεν έχουμε αθλητή στην Ελλάδα που είναι πιο διάσημος από τον πρωταθλητή στο σανίδας, τον Νίκο Κλακαμανάκη. Κέρδισε πάνω από 200 τίτλους. Μάλλον ούτε ο ίδιος δεν θυμάται πια πόσα μετάλλια έχει κερδίσει. Αργυρός στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, χρυσός στους Αγώνες στην Ατλάντα και πάει σύννεφο. Για μας, ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ήρωας. Όχι μόνο επειδή κέρδιζε τόσα μετάλλια, αλλά και για κάτι φρικτό που έζησε πολύ πριν, το 1988. Στα 19 του, ήταν να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νότια Κορέα. Αλλά τελευταία στιγμή τότε, ένας υπουργός αποφάσισε να στείλει τον κανακάρι ενός φίλου του, αντί για τον Νίκο. And I was the one to go to the Olympics. But a politician's friend, son, took my place. 4 χρόνια ο Νίκος προπονιούταν μαζί με τον πατέρα του, μέρα νύχτα. It was amazing because I couldn't really, you know, I couldn't digest it. It was so hard. They didn't have the courage to tell me in person or something. I just had by the nose. Ακόμα είναι δύσκολο για τον Νίκο να συζητήσει αυτό το οδυνηρό θέμα. Ο Κανακάρης τα έκανε θάλασσα στην Νότια Κορέα και ο Νίκος τον έβλεπε στην τηλεόραση από το σπίτι του, τρίζοντας τα δόντια του. Κάπου εκεί πρέπει να αποφάσισε ότι θα καταπολεμήσει τη διαφθορά και τα ρουσφέτια που παραλύουν τη χώρα του. Αν κάποιος έρθει και πει «Έχω έναν άνθρωπο μέσα στην κυβέρνηση που μπορεί να σου δίνει ένα επίδομα από το οποίο θα ζεις για την υπόλοιπη σου ζωή», θα το πάρουν οι πιο πολλοί. Οι άνθρωποι που δεν θα το πάρουν θα είναι η εξαίρεση και οι άνθρωποι αυτοί θα βασιστούν, που εξαιρούνται, είτε από το φόβο της τιμωρίας και κάποιοι ελάχιστοι λόγω ηθικών φραγμών. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικήσεις τη διαφθορά τελικά. Αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι να έχουμε πιο αυστηρούς νόμους και να ενδυναμώσουμε τους ήδη υπάρχοντες ελέγχους. Το δεύτερο είναι να νικήσουμε την οτροπία ότι «Ωχ, βραδερφέ μου, άστε, όλοι τα παίρνουν». Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και στον κόσμο του αθλητισμού προφανώς είναι συνηθισμένο πράγμα οι διοικητές να πλουτίσουν σε βάρος των αθλητών. Μια μέρα, ο Νίκος βλέπει στην τηλεόραση μια Ελληνίδα αθλήτρια, συνάδελφο, που μόλις είχε κερδίσει ένα μετάλλιο. Δίπλα της καθόταν ο Υπουργός Αθλητισμού, που έλαμπε ολόκληρος. Όπου της λέει συγχαρητήρια, παίζει ο εθνικός ύμνος, εφορία. Κάποια στιγμή λέει στην αθλήτρια συγχαρητήρια που τα φροντίζουμε όλα για εσάς και μπράβο, λέει ναι, αλλά ξεχάσατε, λέει αθλήτρια, η Όλγα, η Βασδέκη, να πληρώσετε τα οδηπορικά μου και τους φυσιοθεραπευτές μου τώρα για 9 μήνες και για μένα είναι αδύνατο να προχωρήσω. Δεν γίνεται να προχωρήσω όλη την προετοιμασία, μάλλον θα πρέπει να σταματήσω. Λέω, μάλλον θα πρέπει να τηλεφωνήσω. Σηκώνω το τηλέφωνο, κάνω ζωντανή παρέμβαση. Είμαι ήδη χρυσός Ολυμπιονίκης 3 χρόνια πριν. Λέω, λυπάμαι, λέω, θα πρέπει να πιστέψω τη συναθλήτριά μου. Διότι εγώ επίσης, όπως και πολλοί άλλοι αθλητές, εγώ είμαι συγκεκριμένα απλήρωτος για 13 μήνες από τα οδηπορικά μου, τους φυσιοθεραπευτές μου, τα έξοδά μου. Προσπαθεί να μας διαψεύσει ο υπουργός. Φαινόταν ότι θα ξεσπούσε σκάνδαλο. Ο Νίκος έδωσε συνέντευξη για ένα δελτίο ειδήσεων. Αλλά το βράδυ κόπηκε αυτό που είχε πει. Τηλεφωνώ μετά στον διευθυντή του δελτίου ειδήσεων, του αθλητικού, και λέω: «Μα τι συνέβη?» Μου λέει: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Θα πούμε άλλη στιγμή». Μετά από μια κυβέρνηση απείλησε το σταθμό ότι θα απέσυραν μια διαφημιστική καμπάνια αξίας 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, αν έπαιζαν τη συνέντευξη με τον Νίκο. Και φυσικά τα αφεντικά των καναλιών άλλαξαν ρότα. Αδιάντροποι. Εκείνοι δεν την εκπλήσουν όλα αυτά ούτε στιγμή. Υπήρξε κανένας που παραδέχτηκε ότι ήταν διεφθαρμένος? No. Και να είχε τύψεις? No guilt. Never. Never, never guilt. Because once you admit guilt, it's, you admit that the problem, that you were wrong. And why should you be the only one who admits that you were wrong?
when the whole system thrives on being wrong. There's people who've been taken to court and put in prison for embezzling millions and millions of euros and still haven't apologized to the Greek people. I don't think small, petty corruption would be an excuse for apology. Μετά το 2013 γίνεται κάτι πολύ εξωπραγματικό για Έλληνες. Ένας πρώην υπουργός άμυνας καταδικάζεται σε 20 χρόνια φυλάκισης λόγω διαφθοράς. Και ναι, παιδιά, καμιά φορά υπάρχει και δικαιοσύνη τελικά. Είναι ο ίδιος ο υπουργός άμυνας που το 1988 είχε κανονίσει να μην πάει ο Νίκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ο Κανακάρης ενός φίλου. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Κακλαμανάκης συνεχίζει να μαζεύει αποδεικτικά στοιχεία των νουσφετιών και της διαφθοράς εντός της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και εκεί αρχίζουν να νιώθουν άβολα. Μερικές φορές, ο Νίκος δέχεται ακόμα και απειλές. So the threat was about clearly saying to me, not with a covered voice, έχω τον τρόπο μου να μην φτάσεις μέχρι την Ολυμπιάδα σώος. That was back in 1999. Ah, okay, I've seen things, I've said things, and I was not holding back. I had to use the personal security guards of the mayor of Athens in order to go to competitions. That was not very nice for Greece at all. Athletes would see me trimming and rigging up and everything, and they say, why is this guy looking at you and smoking like crazy behind that tree 20 meters away and keeps looking at you at all the time? And going around that tree, and what's going on, Nikos? I say, try to wrestle me and see what happens. I was trying to be playing funny in a very serious situation that was happening. Το 2019 τον καλούν στη Βουλή να μιλήσει για τις εμπειρίες. Πραγματικά μέσα στην καρδιά μου σας το λέω και πονάω. Και αν αυτή τη στιγμή ζητούμε να γκρεμίσετε τύχη, είναι να γκρεμίσετε τύχη διαφθοράς, τύχη κατάχρησης εξουσίας και διασπάθησης δημόσιου χρήματος και τύχη περιφρόνησης. Αυτό βιώσαμε. Και ο κύριος Αντενάκης... Ανοιχτά κατηγορεί την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ενώπιον της Βουλής. Αυτό που συμβαίνει μετά είναι τυπικά ελληνικό. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με τη σειρά της τον κατηγορεί για λασπολογία. Απαιτούν αποζημίωση ηθικής βλάβης 100.000 ευρώ. When one speaks up against corruption, they are automatically faced with the possibility of being sued for libel and defamation. Just as Nikos has been. Yeah. And that's very, very scary because that is very costly. Courts cost, lawyers cost, and you have to prove you're not the elephant in the room. And if you don't have sufficient proof to back up your claims, even though you might know in your heart and you might know for a fact that what you say is true, you're not protected. And you might end up in more trouble than you were before. So you might as well just not speak up at all. And that allows the system to run free and run unchallenged. Je kunt ze geen veerkracht ontzeggen, die Grieken. De door Europa afgedwongen bezuinigingen dompelde het land in jarenlange diepe armoede. De werkloosheid was enorm. Kinderen trokken weer in bij hun ouders. Bedrijven gingen over de kop. En honderdduizenden Grieken zochten hun heil in het buitenland. Je vraagt je af, hoe houden ze het vol? Maar ook, wie geven ze de schuld? En vooral, waarom worden ze niet razend? Σας δείχνει εξοργισμένος αυτός ο άντρας, έτσι όπως περπατάει εκεί κάνοντας πλάκες με την υιοθετημένη του κορούλα? Δεν δείχνει εξοργισμένος. Είναι εξοργισμένος όμως. Τόσο εξοργισμένος που μερικές φορές δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τότε σηκώνεται και κάθεται στο λάπτο του στον κήπο. Η κορούλα του λέγεται Νάρντος. Εκείνος λέγεται Γιώργος. Γιώργος Βίχας. Είναι καρδιολόγος. Όταν δούλευε στην Αιθιοπία, έμαθε ότι δίπλα από μια εκκλησία είχε βρεθεί ένα μωρό 6 μηνών σε σακούλα, σε ένα κάδο σκουπιδιών. Ήταν η Νάρντος. Είχα συγκλονιστεί γιατί όταν ήταν 6 μηνών, που σημαίνει ότι ήταν σε μια προχωρημένη ηλικία για να αντιλαμβάνεται πράγματα,
Την είχαν πετάξει στα σκουπίδια. Και όχι απλώς την είχαν πετάξει στα σκουπίδια, την είχαν κλείσει και σε μία σακούλα. Για καλή της τύχη ήταν μια γιορτή εκείνη τη μέρα. Ήταν μια εκκλησία εκεί κοντά. Και ακόμα υπήρχε κόσμος, δεν είχε φύγει. Και ακούσαν τα κλάματά της. Και έτσι σώθηκε. Φωνάξαν την αστυνομία και σώθηκε τελευταία στιγμή. Το μωρό στη σακούλα απορριμμάτων. Λες και είναι ο τίτλος θεατρικού έργου. Ο γιατρός πάντως λατρεύει το θέατρο. Μόλις έγραψε ένα καινούριο έργο. Το έργο έχει θέμα ένα βασιλιά τυραννικό. Γιατί το λες αυτό, Νάτος? Κάνεις ψεύτικο, μόνο και μόνο για να έρθει ο Σύριο, για να το καταστρέψεις. Εγώ? Για να φέρεις όλα τα χρήματά μας. Με τι αποδείξεις? Τα κλέβεις. Έχεις αποδείξεις γι' αυτό? Ναι. Πού είναι οι αποδείξεις? Συνάρντος αρέσει να παίζει την ηρωίδα του έργου, την ηρωίδα που αποκαλύπτει το διεφθαρμένο ηγέτη. Παίζει το ρόλο της πολύ πιστικά. Όμως, όταν πάει για ύπνο η Νάρντος, ο γιατρός συνεχίζει να γράφει την εκδοχή για τους μεγάλους. Αυτή τη φορά, το θέμα είναι οι σημερινοί Έλληνες ηγέτες που έχουν ρίξει τη χώρα στην κρίση της λιτότητας. Ο γιατρός ονειρεύεται ένα μονόλογο σε μια παράσταση σε μικρή αίθουσα, όπου έχουν μαζέψει με το ζόρι τους δράστες εκείνους που είναι υπεύθυνοι για το σημερινό χάλι στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να κλειδώσουν την πόρτα του θέατρου, να υποχρεωθούν οι δράστες να ακούσουν. Και τότε, από τη σκηνή πια, να τους λούσει με την οργή του. Πάμε να κάνουμε μια δοκιμή, ε? Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, αυτή η ομιλία δεν θα είναι η εγκάρδια ομιλία που περιμένατε. Δεν είμαι εδώ για να σας κάνω να νιώσετε επιβεβαίωση ή ικανοποίηση. Καθώς αυτό δεν είναι ένα μήνυμα που θα σας αρέσει. Λίγο πιο... Πιο πάνω, πιο ναι. Θυμωμένος. Ναι. Καλά. Από τώρα. Καθώς κάθεστε εδώ, βλέπετε στις μπροστινές σειρές τις πλάτες κάποιων ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο γιατρός Βίχας έβλεπε εξοργισμένος το σύστημα υγείας στην Ελλάδα να καταραίει. Ξαφνικά δεν μπορούσες να πληρώσεις τους γιατρούς, αν έβρισκες και κανέναν. Περισσότεροι από 18.000 γιατροί έφυγαν από τη χώρα, αλλά ο γιατρός Βίχας έμεινε και ίδρυσε μια κλινική δωρεάν για όλους. Στο σύστημα υγείας, όταν ξεκίνησε η κρίση το 2010 με 2011, αυτό που είδαμε σαν πρώτη επίπτωση από την οικονομική κρίση ήταν η απώλεια εργασίας πάρα πολλών Ελλήνων. Και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μέσα στα 2 εκατομμύρια ανέργων, φανταστείτε πόσο μεγάλος αριθμός υπήρχε ασθενών, έμειναν χωρίς καμία ιατρική κάλυψη. Αυτό όμως που τον εξόργησε ιδιαίτερα ήταν η αδιαφορία των πολιτικών. Μια φορά θύμωσε τόσο πολύ με τον Υπουργό Υγείας που του επιτέθηκε. Χρειάστηκε οι παρευρισκόμενοι να τον τραβήξουν πίσω τον καρδιολόγο από τον τρομαγμένο Υπουργό. Εγώ δεν έτυχε να τον δω. Εγώ πάντα τον βλέπω πολύ. Δεν έτυχε ποτέ και έχουμε συνεργαστεί αρκετά. Δεν έτυχε. Κάτι παράξενο του συνέβη στα χρόνια της κρίσης. Η έντονη οργή και ο τυφλός θυμός που τότε ένιωθε για τις αδικίες έχουν πια υποχωρήσει λιγάκι. Ειλικρινά του λείπουν τώρα. Η οργή του έδινε τότε φτερά. Και τώρα θέλει να την ξανανιώσει. And why asking him to do it? Why don't you do it yourself? Γιατί ο Γιάννης έχει πολύ μεγαλύτερο απόθεμα θυμού από μένα, πάνω στη σκηνή, μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα αυτό το μονόλογο, έτσι πως πραγματικά του αξίζει, και γι' αυτό θα το κάνει ο Γιάννης. Ήθελα και θέλαμε αυτός που θα κάνει αυτό το μονόλογο να βγάλει προς τα έξω ό,τι είχαμε αισθανθεί όλη εκείνη την περίοδο. Και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να το κάνει. So he, Yannis, is going to act your anger. Ακριβώς. Καθώς κάθεστε εδώ, βλέπετε στις μπροστινές σειρές τις πλάτες κάποιων ανθρώπων. Εγώ όμως βλέπω τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το να είναι πιο θυμωμένο. Εγώ όμως βλέπω... Εγώ όμως
Βλέπω τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που χτύπησε τη χώρα μας. Βλέπω τα πρόσωπα των ανθρώπων που πέθαναν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των εμποδίων που εσείς βάλατε στην υγειονομική περίθαλψη. Αλλά και εξαιτίας της δικής σας έλλειψης ενδιαφέροντος, της έλλειψης θάρρους. Της δικής σας είναι σαν να τους πετάσεις ένα βέλος. Της δικής σας έλλειψης ενδιαφέροντος. Αλλά και εξαιτίας της δικής σας έλλειψης ενδιαφέροντος, της έλλειψης θάρρους, της έλλειψης αλληλεγγύης. Είδαμε εδώ στο ιατρείο καρκινοπαθή μία γυναίκα και μπήκε μέσα στο ιατρείο, θυμάμαι, με γάζες στο στήθος που ήταν ετραχανέμα από τις γάζες. Είχε τη γνωμάτευση μαζί από την αρχική διάγνωση που ήταν ένας καρκίνος πολύ μικρός. Στο εφτάμινο που είχε μεσολαβήσει είχε βγει έξω από το στήθος ο όγκος και αυτή η γυναίκα είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση γιατί ήταν ανασφάλιστη. Μόνο γι' αυτό. 10 μέρες μετά πέθανε. Ήταν ήδη αργά. Μιλάω για τον Βασίλη. Κι αυτός είναι εδώ. Τον βλέπω, δεν τον βλέπετε. Ο Βασίλης με την πονεμένη και λαβωμένη καρδιά. Έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Δεν έπαιρνε αναβολή. Η αδιαφορία σας δεν επέτρεψε την άμεση χειρουργική επέμβαση. Περίμενα βοήθητος 3 μήνες. Τόσο άντεξε ο Βασίλης με τη λαβωμένη καρδιά. 3 μήνες. Αλλά και ακόμα περισσότερο τη λαβωμένη ψυχή. Είναι εδώ, δεν τους βλέπετε. Ποτέ δεν τους είδατε! Ποτέ δεν τους είδατε! Ποτέ δεν θελήσατε να τους δείτε! Αδιαφορήσατε για την υγεία τους! Για τη ζωή τους! Ένας ασθενής με σοβαρό πρόβλημα είχε μπει στο χειρουργείο να βάλει απεινιδωτή στην καρδιά και την ώρα που τον έχουν έτοιμοι οι γιατροί να του βάλουν τον απεινιδωτή μπήκε ο διευθυντής του λογιστηρίου και είπε «Σταματήστε ό,τι κάνετε, βγάλτε έξω τον ασθενή, είναι πανάκριβο». Δεν έχει ασφάλεια, δεν το πληρώνει κανείς και τέλος. In the middle of the operation. Ακριβώς. Και αυτά δεν συνέβησαν στο μεσαίωνα ή σε κάποιο πόλεμο. Συνέβησαν τώρα, τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν όλοι μάρτυρες. Ήσασταν και εσείς εκεί και απολαμβάνατε τα πλούσια γεύματά σας. Πίνατε, κάνατε έρωτα, μεγαλώνατε τα παιδιά σας. Όλοι σας ήσασταν εδώ όταν αυτά συνέβησαν. Τα προκαλέσατε εσείς. Μπορεί να κατηγορείτε τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά που με τον αποκλεισμό 2 εκατομμυρίων ασφαλίστων από την υγεία δημιούργησε 100 νεκρών. Και τον γερούν Ντάισεμπλουμ που προπαγάνδισε πως οι Έλληνες πίνουν καφέ όλη μέρα και χαλάνε τα λεφτά τους σε γυναίκες. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση που επέβαλε την πολιτική λιτότητας χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες της ανθρώπινης ζωής. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου όλα αυτά. Δεν υπάρχει φαντασία εδώ. Αυτό συνέβη εδώ. Στην Ελλάδα. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να τον βραβεύσει για το κοινωνικό του ιατρείο. Ο ίδιος όμως δεν δέχτηκε το βραβείο. Για εκείνον η Ένωση ήταν συνένοχη στη μιζέρια της Ελλάδας. Όταν ήταν να μιλήσει σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο, διαπίστωσε ότι το ακροατήριο δεν είχε καμία διάθεση να ακούσει τις ιστορίες φρίκης από την Ελλάδα. Θυμάμαι οι τρεις επικεφαλείς, εγώ μίλαγα μπροστά στο κοινό και οι τρεις ήταν αριστερά μου. Έβλεπα με την αριστερή πλευρά του ματιού μου κάποιες κριμάτσες, κάποια πρόσωπα να δυσανασχετούσαν για αυτά που έλεγα. Και ότι άντε τέλειωνε να σηκωθείς να φύγεις. Όταν το είδα αυτό και εκείνη την ώρα γυρίζω και τους λέω είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που χάνω τον έλεγχο που λέγαμε πριν. Θέλω να σας πω κάτι σε εσάς τους τρεις. Όταν ο Χίτλερ ήταν στην παντοδυναμία του, εάν κάποιος του έλεγε ότι θα έρθει η ώρα της Νιρεβέργης, θα γέλαγε. Δεν θα το πίστευε. Έτσι κι εσείς, αν θα σας το πω, θα γελάσετε, αλλά να είστε σίγουροι ότι η ώρα της Νιρεβέργης θα έρθει για όλους σας. Ήδη νιώθετε άβολα. Λοιπόν, έχω άσχημα νέα για όλους σας εδώ απόψε. Μην είστε ανόητοι. Η Νιρεμβέργη θα έρθει. Όλοι θα λογοδοτήσουν μια μέρα. Αν όχι μπροστά σε δικαστές, μπροστά στα ίδια σας τα παιδιά. Θα ρωτήσουν τις ίδιες ερωτήσεις ξανά και ξανά και ξανά. Όχι μόνο τι κάνατε αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως τι δεν κάνατε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Zo. Dan is dat in elk geval toch maar gezegd. Als geen ander weet deze dokter dat je je woede soms vooral moet koesteren. Al is het alleen al omdat je die in dit Griekenland voorlopig nog wel eens hard nodig zou kunnen hebben. Echt volle zalen zal zijn monoloog trouwens niet trekken. De mensen hier hebben wel wat anders aan hun hoofd. In het theater van de Griekse crisis, waarin zij dagelijks moeten optreden, hebben ze druk genoeg met overeind krabbelen. De heldenrol daar is dan ook nog weggelegd voor de Griekse politici, nog voor de krenterige souffleurs van de Europese Unie in de coulissen. De echte publiekslievelingen voor ons zijn die Grieken die onvermoeibaar tegen de stroom in doorgaan met bouwen aan hun land. Dat Griekenland waarin zij zelf het liefst zouden willen wonen. Sorry about this.